πει τι πρέπει να τρώμε για να ενισχύσουμε την άμυνα του οργανισμού μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καταρχάς, υπάρχουν κάποια πράγματα που αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό. Ποια είναι αυτά? Έτσι ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι το ανοσοποιητικό μας είναι ένα πολύπλοκο σύστημα στον οργανισμό, το οποίο αποτελεί κατά κύριο λόγο την ασπίδα προστασίας. Εάν λοιπόν έχουμε κάποιες συνήθειες στην καθημερινότητά μας που το αποδυναμώνουν, σημαίνει ότι είμαστε πιο ευάλωτοι στις ασθένειες. Είτε πρόκειται για ιώσεις, είτε πρόκειται για παθογόνους μικροοργανισμούς, βακτήρια και άλλα τέτοια. Στις κάρτες λοιπόν που έχετε ετοιμάσει, βλέπουμε αναλυτικά τι επηρεάζει. Έτσι, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Με τις συνήθειες που τονώνουν το ανοσοποιητικό. Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να φάμε για να τονώνουμε. Ήταν η πρώτη κάρτα, δεν πειράζει. Ωραία. Φρούτα, λαχανικά βλέπω. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι συνήθειες που τονώνουν το ανοσοποιητικό μας, που μας κάνουν δηλαδή πιο ισχυρούς απέναντι σε αυτά τα παθογόνα βακτήρια που λέγαμε πριν, είναι τα φρούτα. Και τα φρούτα τα οποία είναι πολύ πλούσια σε βιταμίνη C. Και κατά κύριο λόγο το ακτινίδιο, το πορτοκάλι, η μπανάνα, επίσης τα λαχανικά. Οι πιπεριές, το μπρόκολο, το σπανάκι, το καρότο, το σκόρδο, το κρεμμύδι, τα λαχανικά που έχουν κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα και είναι πολύ πλούσια σε β' καροτένια. Όλα αυτά τα συστατικά, δηλαδή οι βιταμίνες, τα γνωστοιχεία, τα αντιοξυδοτικά, ενδυναμώνουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μας κάνουν πιο ισχυρούς απέναντι στις μολύσεις και στις ασθένειες. Εκτός όμως από τα φρούτα και τα λαχανικά που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει για τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα γαλακτοκομικά βοηθούν? Βεβαίως και βοηθούν τα γαλακτοκομικά, ιδίως τα γαλακτοκομικά προϊόντα ζύμωσης. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δηλαδή το γιαούρτι με προβιωτικά ή το κεφίρι το αριάνι, αν έχετε ακουστά. Για το κεφίρι έχω, το αριάνι δεν γνωρίζω τι είναι. Ουσιαστικά είναι και πάλι το γιαούρτι αραιωμένο με λίγο νερό, απλά έχει αυτούς τους ζωντανούς μικροοργανισμούς που λέμε και βοηθούν στην καλύτερη ανασωλογική απόκριση του εντέρου. Οπότε μας κάνουν πιο ισχυρούς πάλι απέναντι στους μικροοργανισμούς του εντέρου. Επίσης δεν αναφέραμε τα καλά λιπαρά, την έμφαση στα καλά λιπαρά από την, που είναι το ελαιόλαδο, η ξηρή καρπή, τα καρύδια, τα λιπαρά ψάρια, οι σαρδέλες, επίσης οι σούπες που είναι πλούσιες στα λαχανικά και σε άπαχο κρέας και ψάρι. Και να διατηρούμε σταθερό το σωματικό βάρος. Σταθερό το σωματικό βάρος, βέβαια. Πολύ σημαντικό και κατά κύριο λόγο μέλι και όχι ζάχαρη. Τι μας αποδυναμώνει τώρα, το αντίθετο να δούμε. Τι μας αποδυναμώνει που θα πρέπει να το αποφεύγουμε. Πρώτο-πρώτο έχω βάλει τον υποσιτισμό. Η χαμηλή ενέργεια, χαμηλή ενεργειακή πρόσληψη έχει να κάνει με αποδυναμωμένο σύστημα. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος που δεν λαμβάνει τις σωστές θερμίδες, τη σωστή ενέργεια που του αναλογεί, είναι πιο ευάλωτος. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος θα πρέπει αυτή την περίοδο να αποφεύγει τις δίαιτες χαμηλών θερμίδων, δίαιτες κάτω των 1200 θερμίδων, που ουσιαστικά δεν μπορούν να τον καλύψουν σε βιταμίνες και ίχνοστοιχεία. Αν δηλαδή κάποιος ακολουθεί τέτοια προγράμματα, που δεν θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να ακολουθεί ούτε εξαντλητικές δίαιτες, ούτε μονοφαγικές, ούτε και χημικές, θα πρέπει. Βάρος ανεξέλεγκτα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή και τα δύο αυτά ακραία φαινόμενα, και ο υποσιτισμός και η παχυσαρκία, είναι συνδεδεμένα με αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα. Και όχι να πνευματώδη βλέπουμε. Αποφυγή σίγουρα του αλκοόλ, αρκετά. Αποφυγή του και φυσική δραστηριότητα, η οποία στις μελέτες τουλάχιστον έχει συνδεθεί με πολύ ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Σαλβιέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.